Πάμε στον άνθρωπο ο οποίος νιώθει οικία σε αυτό το περιβάλλον τατικό. Είναι κίτρινη ατμόσφαιρα έξω. Έτσι. Πώς και Τζόγλου, τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας. Τι κάνετε, παιδιά, όλα καλά. Μια χαρά, ναι. Μια χαρά. Κιτρινίζει η Ελλάδα σιγά σιγά. Κιτρινίζει, ανάσα δεν παραπάρουμε, κύριε Κώστα μας. Έτσι, μπράβο. Ενόψη και play-off. Τώρα που αρχίζει τα play-off, είδε σημαδιακό. Έτσι. Βάλε ένα μικρό σφινάκι. Τυχαίο είναι που κυτρίνησε τώρα η ατμόσφαιρα που αρχίζει τα play-off. Κάποτε το είχα βάλει στο Facebook αυτό. Και έγινε παταγός. Τώρα που το λες, ακριβώς ίδιο, αλλά δεν θυμάμαι το 18 πρέπει να ήταν. Και επιβεβαιώθηκε στο τέλος. Ναι, γιατί τότε το πήρες το πρωτάθλημα. Ναι. Πέρσι τι ατμόσφαιρα είχε τα play-off, θυμάσαι. Είχε τέτοια. Ρε είστε με τα καλά σας. Θα ψάχνετε να βρείτε πότε έρχεται σκόνη στην Ελλάδα. Για να δείτε. Κάτι άκου θα πάρει μετά από το όχι. Δεν πάτε καλά. Πού τους βρήκαμε αυτούς δεν έρχε. Φίλε το πιάνε παντού. Το συζητάνε και σοβαρά. Λέω το ακούω μια φορά. Λέω άντε εντάξει. Ο άλλος λέει το έχω βάλει στο Facebook βγήκε. Ο άλλος λέει πέρυσι τι συνέβαινε. Θα φτιάξουν λίστα τώρα παραδόσεων με σκόνη και χωρίς. Ότι δεν υπάρχει πράσινη σκόνη, δεν έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα. Και άμα τη δεις να ανησυχείς. Άμα τη δεις να ανησυχείς. Λοιπόν, να πούμε ότι επέστρεψαν και οι τελευταίες με διεθνείς, είναι σε εξέλιξη βέβαια η προπόνηση, μετά θα έχουμε νέα. Κυρίες για τον Μάνταλο, αν και υπήρχαν επαφές χθες και δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό, γιατί... για την αλλαγή που έγινε στο παιχνίδι της Εθνικής. Αλλά ας περιμένουμε και λίγο, η προπόνηση είναι τώρα σε εξέλιξη. Και ετοιμάζεται η ομάδα σήμερα πλήρης, μόνο ο Κάλινς λείπει. Θα έρθει και αυτός νομίζω σήμερα, μέχρι το βράδυ. Οπότε στην προπόνηση Παρασκευής θα είναι πρώτο Θεός, αν δεν έχει συμβεί κάτι απρόπτο, θα είναι όλοι οι παίχτες της ΑΕΚ. Διαθέσιμο. Διαθέσιμη. Σπάνιο αυτό, έτσι. Εξάγει φέτος βασικά. Νομίζω πρώτη φορά φέτος. Ναι. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει. Μεγάλο πρόβλημα και η αποστολή πλέον. Ναι. Ας πούμε η χρονιά ξεκίνησε με το Φερνάντες που τραυματίστηκε στις διακοπές. Οπότε. Ένα έλειπε πάντα. Τουλάχιστον ένα έλειπε πάντα. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν λείπει κάποιος. Είναι τρία παιχνίδια σερί για την ΑΕΚ. Πολύ κρίσιμα, τα είπαμε και χθες αυτά. Και να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές και πώς θα τα διαχειριστεί και ο Αλμέιδα. Δηλαδή, αν θα προχωρήσει αν θα παίξει με μια εντεκάδα, με λίγες αλλαγές και τα τρία μάτς, αν θα κάνει περισσότερες, θα το δούμε. Παίζει ρόλο πάντα και ο αντίπαλος. Έτσι έχει φανεί ότι με κάποιους αντιπάλους θέλει να παίζει με Σιμάσκι Γιόνσον, ας πούμε, μαζί. Σε άλλα παιχνίδια, στα περισσότερα, παίζει ο Πινέδα μαζί με έναν από τους δύο. Να δούμε. Είναι και ο Κατσίνοβιτς πάντως έτοιμος για αριστερά. Οπότε είναι πιθανόν, δηλαδή, την Κυριακή να δούμε και την εντεκάδα την πιο βασική, ας πούμε. Ναι. Αυτή μας στο μυαλό του ως καλύτερη δυνατή, ας πούμε. Ναι, να δούμε γιατί. Βέβαια πρέπει να δούμε σε αυτή τώρα γιατί αν ο Χατζησαφή είναι ο βασικός, ας πούμε, στην ομάδα ή ο Πήλιος. Θεωρώ πάντως δεδομένο ότι θα παίξουν και οι δύο στα 9 μάτς που απομένουν, θα παίξουν και οι δύο βασικοί και σε πάνω από ένα-δύο κάθε. Αυτός που θα παίξει τα λιγότερα, τέλος πάντων. Ο Ρώτα νομίζω θα είναι δεξιά, περισσότερο βέβαια θα πούμε αύριο για την 11η, ίσως έχουμε και κάτι από σήμερα που να μας οδηγήσει. Θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι θα επιστρέψω μου Κουντή μαζί με τον Βίντα, ο οποίος και αυτός γύρισε από την Κροατία και είναι στην προπόνηση. Αριστερά είπαμε, στο κέντρο είναι και ο Ιουμπισιτς, γιατί και αυτός έχει πάει καλά, αλλά νομίζω θα έρθει πάλι από τον πάγκο. Ναι, άμα είναι όλοι βασικοί, είναι όλοι διαθέσιμοι, όμως ξέρεις, είναι πολλές οι λύσεις. Ναι, είναι πάρα πολλές οι λύσεις, όντως. Του πολύ βασικού κορμού, ας πούμε, για να πάμε στο Ιουμπισιτς.
Ναι. Που βέβαια πολύ καλό ήταν. Ήταν πολύ καλό και ο Αυστριακός στα παιχνιά που έπαιξε. Ναι, ναι. Όχι, έχει πάει πολύ καλά. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει το 100% του ρυθμού ακόμη, αν και το πλησιάζει. Θα δούμε και τώρα μετά τη διακοπή. Αλλά έχει μπει πολύ καλά στην ομάδα. Δηλαδή, ο τρόπος που παίζει είναι σαν να είναι ένας παίκτης που είναι πολύ καιρό. Mm-hmm. Στην ομάδα και αυτό είναι σημαντικό. Και τώρα θα παίξει και μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, όποια και να είναι η δεκάδα την Κυριακή, το σημαντικό για την ΑΕΚ είναι... Καταρχάς θα δούμε παίκτες εκτός αποστολής που θα μπορούσαν να είναι και βασικοί. Ναι. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η αποστολή. Δεν θα ανακοινωθεί όπως δεν ανακοινώνεται, αλλά όταν βγει η κοσάδα δηλαδή της Κυριακής, σίγουρα θα δούμε παίκτες που εκτός, που στο μυαλό μας μπορεί να τους είχαμε και να ξεκινήσουν. Αλλά ό,τι και να γίνει, η ΑΕΚ θα έχει πάλι... Θα μπορεί να φέρει από τον πάγκο και να ξανανοίξει το ρυθμό του παιχνιδιού στο τελευταίο μισάωρο, που είναι κάτι που το αξιοποιεί εδώ και από πέρυσι ο Αλμέιδα. Και τώρα θα έχει πάρα πολλούς παίχτες για να το κάνει αυτό. Θα έχει πάρα πολλές εναλλακτικές στον πάγκο. Δηλαδή από Λιούμπισης, ας πούμε, αν δεν ξεκινήσει ο Μάνταλος, θα είναι ο Μάνταλος, θα είναι ο Αραούχο, θα είναι ο Φερνάντες, μπορεί να είναι και ένας από τους... Το πιθανότερο θα είναι και ένας από Άμρα Παντελίασον, Ιούμπισιτς, είναι πάρα πολύ. Πόνσε, να δούμε. Να παίξουμε, λέει, με 12 τώρα που μαζευτήκαμε όλοι, ρε παιδιά. Και πάλι δεν θα λύνεται το πρόβλημα. Και πάλι δεν είναι το πρόβλημα. Θα έπρεπε να παίξουν 15-16 για να λυθεί το πρόβλημα. Όχι, εντάξει, πάντως ο Αλμέιδα έχει αποδείξει πως προτιμάει να έχει αυτό το πρόβλημα παρά το άλλο. Καλά, προφανώς. Όχι ότι... Ναι. Δεν έχει τέτοια θέματα και ο τρόπος που διαχειρίζεται την ομάδα τους κάνει όλους παίχτες και αισθάνονται χρήσιμοι ακόμη και αν δεν είναι στην αρχική εντεκάδα. Είναι σημαντικό αυτό, άμα έχεις, αν έχεις μεγάλο ρόστερ, να το πετυχαίνεις. Κατά τα άλλα... Ιστήρια όπως ξέρουμε δεν υπάρχουν. Τι ξέρεις, κύριε Κωνσταντίνη, είναι και το άλλο. Είναι και μια διαχείριση τριών αγώνων. Έτσι, που μπορεί αυτή που θα είναι εκτός αποστολής την Κυριακή, τη Δευτέρα να είναι βασική και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι και αυτό το κόλπο που τον βοηθάει στο να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο ρόστερ, έτσι. Ιδίως για την ΑΕΚ αυτή η εβδομάδα είναι, όπως λέμε στην Ευρωλίγκα, είναι διαβολοβδομάδα. Δηλαδή είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ μέσα σε 7 μέρες. Ναι, ναι, ναι. Οι τρεις διεκδικητές. Οπότε. Σίγουρα θα χρειαστούν όλοι, σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές, αλλά το θετικό είναι ότι θα υπάρχουν λύσεις για όλα. Είναι σημαντικό και είναι το πιο καθοριστικό σημείο της σεζόν που συμβαίνει αυτό. Να μην το μελετάω δηλαδή και πολύ, αλλά είναι το πιο καθοριστικό σημείο της σεζόν που συμβαίνει αυτό. τα play-off. Και να δούμε και αν αυτό που λέγαμε όλη τη χρονιά, με βάση και όπως ήταν και το πρόγραμμα που ήταν πάρα πολύ επιβαρημένο για την ΑΕΚ μέχρι τα Χριστούγεννα, αν τώρα πράγματι θα είναι η ομάδα στο top της φόρμας της. Να το δούμε και αυτό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα είναι. Πιστεύω ότι θα είναι. Ανεξάρτητα τώρα πώς θα πάνε τα παιχνίδια, εννοώ τα αποτελέσματα. Πιστεύω θα δούμε μια ΑΕΚ που θα έχει πολύ ένταση και θα είναι σε καλή κατάσταση. Γενικώς και οι ποδοσφαιριστές, υπάρχει δίψα, υπάρχει ανυπομονησία και βλέπουμε αύριο θα πούμε τα περισσότερα για την δεκάδα. Ναι. Αυτά παιδιά. Εντάξει φίλε, ευχαριστούμε. Χαίρετε, Βοντζόρνο. Έχει σημαντικό, να προσθέσω απλά ότι έχει σημαντικό παιχνίδι, μπαίνει η ΑΕΚ Β' στα play-off το Σάββατο, 2 η ώρα παίζει. Τελειώσε, οριστικοποιήθηκε και αυτό, θα παίξουνε. Ναι, ναι. Θα παίξουν, ναι. Okay. Είναι στο Σεραφίδιο το παιχνίδι, 2 η ώρα, ΑΕΚ Λάρισα. Είναι πολύ ενδιαφέρον μάτς. Χαμός. Και, ναι, ναι. Και, γιατί είναι κρίσιμο για την ΑΕΚ. Για τη Λάρισα είναι κρίσιμο. Α, okay. Για τη Λάρισα είναι κρίσιμο, για την ΑΕΚ είναι, ρε παιδί μου, τεστ, είναι μια κατάσταση. Ωραία. Είναι η πρώτη ομάδα που μπαίνει στα play-off από τις β' ομάδες, ας πούμε. Είναι η μοναδική που μπήκε. Ναι. Και είναι σημαντικό, θα είναι ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, θα πάμε. Αυτά, παιδιά. Εντάξει, κύριε. Καλό να περάσετε, κύριε. Να είστε καλά.